αποδείξαμε το καλοκαίρι, από πέρυσι το Μάρτιο, όταν έγινε μια προσπάθεια περαιτέρω αποδυνάμωσης και στελέχωσης του κέντρου υγείας, οι εργαζόμενοι αντιδράσαμε. Αυτή η αντίδρασή μας ήταν τόσο ενωτική που πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια αγκαλιάστηκε από όλους τους φορείς και τους συλλόγους της πόλης και επαρχίας Βαρσάβων. Αυτό είχε ένα αποτέλεσμα ότι πρώτον αποτρέψαμε την παραπέρα συρρήκνωση με τη μεταφορά των οργανικών θέσεων στο Περιφερειακό Ιατρείο της Νίκαιας. Η θέση μας ήταν καθαρή και δεν υπήρχε αμφισβήτηση. Είπαμε η Νίκαια μπορεί να αναπτυχθεί ξέχωρα χωρίς να επηρεαστεί το κέντρο υγείας Βαρσάβων. Και αυτό έγινε και σε όλο τον νομό από τους υπεύθυνους του υγειονομικού κινήματος αγκαλιάστηκε. Από εκεί και πέρα, πάλι το Σωματείο Οικοδόμων, ο Εμπορικός Σύλλογος, τα σωματεία των συνταξιούχων της πόλης μας και του Δήμου μας πήραν πρωτοβουλίες, βρεθήκαμε και πήγαμε το καλοκαίρι στον κύριο Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Εκεί του βάλαμε μία σειρά από ζητήματα, τα οποία για τα περισσότερα από αυτά που του βάλαμε υποσχέθηκε και υλοποίηση. Για να πούμε τώρα λοιπόν που βρισκόμαστε, από εκείνη τη συνάντηση και μετά, πρώτον, καταφέραμε και πήραμε σαν Δήμος πολύ νωρίτερα από άλλα κέντρα υγείας του νομού μας τη λειτουργία του εμβολιαστικού κέντρου με τη Pfizer, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην μετακινούνται οι συμπολίτες μας σε άλλα κέντρα υγείας για να κάνουν τον εμβολιασμό τους. Και δεύτερον είναι ότι βάλαμε σε λειτουργία, σε ένα πολύ καλό επίπεδο ξανά το μικροβιολογικό εργαστήριο, που και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι ποιοτικότερες οι υπηρεσίες υγείας που παρέχουμε στους πολίτες της περιοχής. Δεν είναι, το μικροβιολογικό εργαστήριο θέλει δύο προσθέσεις ακόμα για να είναι πλήρως ολοκληρωμένη η λειτουργία του όσον αφορά το αιματολογικό αναλυτή και έναν άλλο αναλυτή για τις πήξεις αίματος, γιατί το επιστημονικό προσωπικό και το τεχνικό υπάρχει. Δεν είναι ότι δεν έχουμε και γιατρό, έχουμε και προσωπικό, έχουμε να λειτουργήσει αυτά τα πράγματα. Δεν στερούμαστε αυτών των πραγμάτων όπως έχουμε σε άλλες ειδικότητες. Όμως στο διάβα αυτού του χρονικού διαστήματος είχαμε ένα άλλο πίσω γύρισμα. Ενώ είχαμε παιδίατρο η οποία ήρθε φαρσαλινή με όρεξη και για δουλειά και προσφορά στον τόπο, η διοίκηση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας με την συμπεριφορά της να παίρνει κάθε μήνα την παιδίατρο για να εφημερεύει στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, την οδήγησε ουσιαστικά σε παρέτηση. Γιατί η κοπέλα δεν μπορούσε να τους έστειλε και εξώδικα, τους έκανε αναλυτικά τους λόγους, ότι αυτήν διορίστηκε και εμείς όταν με τις προηγούμενες διοικήσεις προσπαθούσαμε να βγάλουμε και η θέση να προκηρυχθεί, γιατί ήταν πολλά χρόνια μη στελεχωμένη, δεν παλεύαμε να πάρουμε παιδίατρο στα Βάρσαλα για να πάει στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Εμείς παλεύαμε να πάρουμε παιδίατρο στα Βάρσαλα, που το πήραμε για να το έχουμε στα Βάρσαλα, για να έχουν τα παιδιά των Βαρσάλων και μέσω της πανδημίας παιδιατρική περίθαλψη. Εντάξει, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εντάξει, έλεγα προηγουμένως τον Αποστόλη, προχτές στείλαμε για το γιατρό του Σταυρού σε Σκόπελο. Εντάξει, ήταν να καθίσει 6 μέρες, έκατσε 8 λόγω, αποκλείστηκε ο άνθρωπος λόγω του Μποφόρ. Εντάξει, 8 μέρες από το Σταυρό που έλειπε, συν τα ρεπού που δικαιούνται, δηλαδή πάει ο μισθός μήνας, πάει εκείνη η περιοχή. Δηλαδή η επιβάρυνση δεν είναι ότι να καλύπτουμε με μπαλώματα, παίρνουμε από εδώ πάνω από εκεί. Δηλαδή αυτή η ιστορία. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Αν θέλουμε να στηρίξουμε το δημόσιο σύστημα υγείας, υπάρχει μονόδρομος. Προσλήψεις προσωπικού, στελέχωση, χρηματοδότηση. Αλλιώς τα άλλα όλα είναι άλλα λόγια να αγαπιέμαστε. Και εδώ πέρα πολύ σωστά είπε ο Αποστόλης νωρίτερα ότι ναι, αυτή η κυβέρνηση έχει θεοποιήσει την ατομική ευθύνη. Το πάμε στην ατομική ευθύνη για να αποκρύψουμε τις δικές μας ευθύνες, αυτά που δεν κάνουμε, για να ασπίσουμε την υγεία του κόσμου. Δεν γίνεται κάθε μέρα, μας έχει γίνει και εμάς στην κοινωνία, φταίμε, πρέπει να ξυπνήσουμε. Είμαστε εν υπνώση. Δεν γίνεται δηλαδή να βλέπεις 100 άτομα την πέρα, χάνεται ένα χρουγιό και εμείς λέμε δεν έγινε τίποτα. Δεν μπορούμε να κρατάμε. Εντάξει, εμείς σαν Ομοσπονδία, σαν συνδικάτα, στον χώρο της υγείας, είμαστε συνέχεια στον δρόμο. Την άλλη εβδομάδα είμαστε στην Αθήνα που συλλογούνται 2 χρόνια από την πανδημία, προχθές ήμασταν στη Λάρισα. Εντάξει, αλλά αν η κοινωνία δεν έρθει μαζί για να διεκδικήσει. Εντάξει, δεν έχει νόημα να λέμε ότι η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό. Ναι, είναι το υπέρτατο αγαθό. Και πρέπει να μην μας
διαφεύγει ένα πράγμα, ότι δεν είναι μόνο η νόσος του κορονοϊού. Υπάρχουν από πίσω ασθένειες που παραμελούνται, ο κόσμος δεν πάει στα νοσοκομεία, δεν υπήρχε κλινικές, χειρουργία αναβάλλονται, μέχρι και σε καρκινοπαθείς θεραπείες αναβάλλονται και όλα αυτά γιατί είχαν μετατραπεί όλα τα δημόσια νοσοκομεία σε νοσοκομεία μίας ασθένειας. Δεν γίνεται δίπλα ο ιδιωτικός τομέας να θησαυρίζει από τα τεστ, τα rapid καθημερινά, εντάξει, μέχρι όλα τα άλλα και να μην παίρνει. Δηλαδή έχει η κυβέρνηση 600 τόσες κλίνες, οι οποίες δεν είναι γεμάτες, όμως ο ΕΟΠΗ τις πληρώνει. Προχτές βγάλαν προκήρυξη, αυτή την περιβόητη προκήρυξη για τις 4.000 του νοσηλευτικού προσωπικού και το προσωπικό που έχει 2 χρόνια μέσα στα νοσοκομεία και δίνει τον αγώνα κάθε μέρα του νοσηλευτικού ή καθαρίστρης ή οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα, πρημοδοτείται με μόρια λιγότερα από ό,τι πρημοδοτείται το αντίστοιχο προσωπικό που δουλεύει στο ιδιωτικό τομέα που δεν πήρε ένα περιστατικό COVID. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι εντάξει, τα θέματα της υγείας είναι εδώ και τα αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. Έχουμε μία πεπατημένη. Εγώ, Αποστόλη, θα έλεγα ότι πρέπει να ξανακάνεις την προσπάθεια, να ξανακάνουμε την προσπάθεια να μαζευτούμε περισσότεροι, γιατί δείξαμε ότι όταν είμαστε όλοι με ορισμένο πλαίσιο, το οποίο δεν έχει να κάνει με μικροκομματικές ιστορίες, είναι πολιτικά τα προβλήματα τα οποία είναι 1, 2, 3, μας ακούνε και μας σέβονται. Αυτό. Να φροντίσουμε εντός σε σύντομο χρονικό διάστημα να ξαναβρεθούμε με τους άλλους συναδέλφους, προέδρους που είναι, εγώ όσον αφορά τα θέματα υγείας είμαι εδώ για την τεχνική υποστήριξη, ό,τι άλλο λεπτομέρεια θέλετε, εντάξει, για να το ξανακάνουμε, να βάλουμε ξανά μπροστά τη διεκδίκηση στον τομέα αυτό.